Πάμε σε ένα αποκλειστικό. Θέλετε αποκλειστικό, παιδιά. Θέλετε κάτι πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ να πω που οι τηλεθεατές μας συμμετέχουν, μας στέλνουν υλικό, μας αγαπάνε και ό,τι βρίσκουν στον δρόμο και θεωρούν ότι έχει ενδιαφέρον. Ήρθαν κάποιες φωτογραφίες και πολύ ενδιαφέρον. Στη σελίδα μας, στο Γεια σου. Πάμε να μιλήσουμε για τον Πάνο Βλάχο και την Ατάσταξη Δεδελώνη. Υπήρχαν δημοσιεύματα που τους ήθελαν σε σχέση από το καλοκαίρι. Είχε επιβεβαιωθεί κιόλας ότι είναι μαζί. Ωραία, είχε κάνει παιδιά, και περιοδία το καλοκαίρι. Ζευγάρι. Είναι πολύ ανατρεπτικό κυρίω ζευγάρι. Βλέπουμε και την Ατάσα. Γιατί είναι χαμηλών τόνων πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα τρεπτικό κάνει... πια. Βέβαια δεν είναι. Εδώ βλέπει δύο εβδομάδες σχέση και βλέπει τι πρωτοσέλιδες στο κέρι. Εδώ πέρα δεν έχει υπάρξει κοινή φωτογραφία. Όμως τώρα θα σας δείξουμε τις πρώτες τους κοινέ φωτογραφίες. Που είναι και σε πολλά τρυφερά ενσταντανέ και βίντεο. Εδώ τους βλέπουν παιδιά. Τι τρυφερά, να απολαμβάνουν. Τα παιδιά αγκαλιάζεται, Μαρία. Πού περίμενε, είναι, γιατί είναι στο Λουτράκι. Α, Λουτράκι. Στο Λουτράκι, σε μία ώρα και ένα περιστέρι να από κάτω περιμένει. Ότι από όλο αυτό η Μαρία το περιστέρι όμως. Εντάξει, σ' αγαπώ γι' αυτό, πραγματικά. Ψυχουλάκια θα ρίξω. Εδώ πέρα λοιπόν απολαμβάνουν έτσι. Είναι τα ψίχουλα τη αγάπη του, Μαρία. Η αγάπη του πρέπει να είναι φραντζόλο, όχι να είναι. Εδώ ένα αγκαλίτσα βλέπετε στο βίντεο. Γενικά προσπαθούν να κρυφτούν από τα αδιάκριτα βλέμματα, αλλά δεν μπορούν γιατί οι τηλεθεατές είναι εκεί. Να είναι καλά, βίντεο. Να είναι καλά τα παιδιά, ερωτευμένα. Εγώ τον Πάνο Βλάχο το λατρεύω. Τον λατρεύω. Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου που είναι πρώην, με ηθοποιότητα έχει εκείνη. Όπως και ο Πάνος Βλάχος με ηθοποιότητα. Αν δεν θα κρυφτεί. Μια χαρά υποκριτική. Κάπως μπορεί. Κάπως μπορεί. Θα σας το υπογράψω. Ας πούμε, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ που ο απλός ο άνθρωπος θα μπει σε διαδικασία να τραβήξει βίντεο ένα ζευγάρι που μπορεί. Όχι, δεν μου έχει τύχει. Προστατεύω πάρα πολύ την προσωπική μου ζωή, αλλά μπορεί να έχω ένα σύντροφο και κάποιος να με τραβήξει χωρίς να είστε εσείς. Γιατί από εσάς τα προστατεύουμε εγώ, γιατί ξέρω ότι είστε το. Πείστε. Όμως, ένας άνθρωπος να με τραβήξει χωρίς τη θέλησή μου με κάποιον που εγώ δεν θέλω να βγει προς τα έξω, το θεωρώ απαράδεκτο για μένα. Να σου πω κάτι, Ραμόνα. Είναι και πάρα πολύ αγχωτικό. Δηλαδή, μου τυχαίνει εμένα να είναι κάποιος που μπορεί να βγάζει selfie. Να το έχει εκεί πάντως. Ναι. Και λέμε να παίρνει και αρχίζει να στρίβω και κάνω. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι λίγο υποκριτικό γιατί οι περισσότεροι θέλουν να απολαμβάνουν τα καλά της δημοσιότητας, αλλά δυστυχώς. Αυτό δεν είναι καλά τη δημοσιότητα. Όχι, υπάρχουν και κακά. Αυτά είναι τα κακά. Πρέπει να τα ανοιχτείς και αυτά. Όχι, αγάπη, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Έχουμε και δύο παιδιά στο σπίτι. Δεν μπορούμε να μας τραβήξουν. Και παιδιά να μην είχα. Δεν θέλω εγώ, σαν γυναίκα, να προβάλλω κανένα δίπλα μου. Δεν το θέλω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα βγω με κάποιον έξω να απολαύσω ένα καφέ. Δεν ξέρω, γιατί θα αλλάξει ένα εκθέσουν. Να σηκωθεί κινητό. Ευτυχώς, βέβαια, δεν έχω προκαλέσει και ποτέ, αλλά ευτυχώς δεν μου έχει τύχει, αλλά δεν θα το άφηνα έτσι, σε καμία περίπτωση. Δεν το δέχομαι αυτό, γιατί δεν σου έχω δώσει το δικαίωμα. Βρε, αγαπώ. Εσύ, συμβαίνει, θα δω, θα ξέρω, οκτιεκτήτομαι. Γιατί ξέρω τη δουλειά σου. Σίγουρα, αλλά τον εάν πάνω βγει απέναντι, και να μην το αφήσεις έτσι, αφού θα έχει βγει. Τι να κάνεις μετά. Να το κλείσουμε.